Για το Μάρτιο μιλάω. Ναι, ναι, αλλά στο μεταξύ μέχρι το Μάρτιο είναι 6 μήνες. Εννοείται να τους βρείτε τώρα τους 180. Όχι, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, ώστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι λένε τώρα δεν ψηφίζουμε, οι ανεξάρτητοι. Ναι. Δεν ξέρω ποιος, ο κύριος Κουβέλης ή η ΑΝΕΛ κτλ. Να έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες τέτοιες, οι συνθήκες μέχρι το Μάρτιο, πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα στην κυβέρνηση. Είναι λίγο θεωρητικό αυτό, κύριε Υπουργέ. Όχι, να αλλάξουμε, την κυβέρνηση μέσα στην πολιτική. Τα λάθη που κάναμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν πολύ μεγάλα. Εξόριξαν και την κοινωνία και εξόριξαν βέβαια και κάποιους βουλευτές. Ναι, αλλά δεν είπατε όμως ότι. Εσείς είπατε, αν κατάλαβα καλά, ναι, ότι οι εκλογές είναι πρώτων πυλών. Πρώτων δεν πυλών, είπατε εκτός και, δηλαδή, και αν. Τι είναι, πρώτων αλλάξουμε πυλών δεν είναι το Μάρτις. Α, θεωρείτε πύλες, ας πούμε, το εξάμηνο αυτό. Βέβαια. Ναι. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα κλίμα, κύριε Παναγιωτόπουλο. Όχι, όχι, να τελειώσω, κύριε Οικονομέα. Να τελειώσω, κύριε Οικονομέα. Δημιουργώ ένα κλίμα το οποίο δεν είναι. Όχι, δημιουργείται με αλφαγιώτα, δεν το δημιουργείτε εσείς. Με αλφαγιώτα το. Ναι, ακούστε, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση παρά μόνο η 180. Ναι, το δημιουργείται, διευκρινίζω, το είπα με αλφαγιώτα. Δημιουργείται ένα κλίμα, αφού υπάρχει αβεβαιότητα αν θα βρεθούν, κύριε Παναγιωτόπουλο, οι 180. Οι εκλογές και η εκλογολογία κάνουν κακό. Και στην κυβέρνηση και στο λαό και στη χώρα. Έτσι. Ναι, αυτό δεν είναι η εκλογολογία που κάνετε τώρα εσείς. Ποιο τώρα? Ναι, όταν όμως έχεις εσύ, χθες το βράδυ έχεις τις δηλώσεις όλων των βουλευτών ότι θα πάμε 154, 40, 155, λείπουν από μέχρι τους 180, λείπουν 26 βουλευτές. Γιατί την ψήφος εμπιστοσύνης έγινε για τεστ για να δείτε αν μαζεύετε τους 180. Όχι, αλλά βλέπουμε τις προθέσεις του καθενός και τι λέει ο καθένας. Ναι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, λέτε τώρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι μιλάει παράλογα ή ότι. Εγώ αντιλαμβάνομαι τις δηλώσεις του κυρίου Γρηγοράκου σαν ένα καμπαράκι κινδύνου. Που λέει, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, που λέει: κοιτάξτε, έτσι υπάρχουν 4 μήνες για να αλλάξουμε πολιτικές εκεί που πρέπει, για να διαμορφώσουμε το κατάλληλο πολιτικό κλίμα που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια νέα κοινοβουλευτική προεδρική πλειοψηφία στη Βουλή, γύρω από τα δύο συγκυβερνώντα κόμματα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Πρέπει να γίνουν αλλαγές. Και έτσι το βλέπω. Λοιπόν, προσέξτε, τι θα σας πω εγώ. Ερώτημα, η δική μου άποψη. Μπορούν να αποφευθούν οι εκλογές το Μάρτιο που θα έχουν για μένα αρνητικά αποτελέσματα για τον τόπο, για την πορεία του τόπου? Ρωτά, σου πει όχι. Όχι, δύο λεπτά. Ο κ. Χρυσόγονος έχει τη δική του άποψη, το σέβομαι. Θα σας πω εγώ όμως τι λέω. Εγώ λέω το εξής. Μπορούν να αποφευθούν. Από τι θα εξαρτηθεί? Θα εξαρτηθεί από το γενικότερο πολιτικό κλίμα. Αυτή τη στιγμή το γενικότερο πολιτικό κλίμα ευνοεί την προεδρική εκλογή? Απάντηση όχι. Έχει λοιπόν η κυβέρνηση 4 μήνες στη διάθεσή της για να ξεκινήσει και να οργανώσει μια πολιτική αντεπίθεση. Αυτή η πολιτική αντεπίθεση πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, με κυρίαρχα τα μέτρα που θα πείσουν τον κόσμο ότι θα προχωρήσουμε σε αποκλιμάκωση της φορολογίας. Με μέτρα που θα δείξουν επιτέλους τα πρώτα αποτελέσματα στην καθημερινότητα του Έλληνα και της Ελληνίδας, της υπαρκτής και πραγματικής βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών που υπάρχει. Και δεν μπορεί κανείς καλόπιστος να την αρνηθεί. Αν αφήσουμε και παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα ή αν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις κατά κατάλληλα μέτρα, συγνώμη, για να αλλάξει το κλίμα, τότε περιμένετε. Περαιτέρω. Και εκλογές θα έχουμε, περιμένετε. Ναι. Και εκλογές θα έχουμε και θα χαθούν οι εκλογές και θα οδηγήσουμε την προσπάθεια για την ανόρθωση του τόπου σε μια πολιτική περιπέτεια για μισό τη χώρα και το λαό μας. Λεφτά, που θα είναι η εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Μισό. Εγώ τα λέω με απόλυτη σαφήνεια. Μισό λεπτό. Περαιτέρω κινήσεις από αυτές που έχει προαναγγείλει ο Σαμαράς? Πρώτα, υλοποίηση των κινήσεων αυτών. Ναι. Έχουμε μπει ήδη στη φάση δηλαδή της υλοποίησης. Ξέρω εγώ, 30 Έχει. Πνίγεται έχει το μεσαίο νοικοκυριό. Να κάνει πολλές κινήσεις. Κύριε Γρηγοράκο, ένα λεπτό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πνίγεται το μικρομεσαίο νοικοκυριό από την υπερφορολόγηση. Και να σας πω κάτι, για μένα που είμαι φιλελεύθερος, όχι νέο φιλελεύθερος, αλλά φιλελεύθερος με κοινωνικό πρόσημο, για μένα είναι κάτι τρομακτικό. Κόμματα αστικά να τιμωρούν ουσιαστικά την αστική ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία είναι το καταφύγιο του Έλληνα, της ελληνικής οικογένειας. Είναι όνειρο ζωής. Πρέπει να υπάρξουν μέτρα αποκλιμάκωση τη φορολογία. Επάνω με συγχωρείς, χωρίς παρεξήγηση. Δηλαδή. Επειδή δεν είσαι υπουργός, τώρα έγινε αντιπολίτευση. Το έλεγα πάντα αυτό. Έλεγα Παναγία μου τώρα. Πάντα τώρα, συγγνώμη. Δεν και ο Γρηγοράκος θα λέει που είναι υπουργός. Ναι, μα γιατί να σου πω και κάτι. Γιώργο, να σου πω και κάτι. Να πάμε σε εκλογές. Μα να πούμε εγώ το πιστεύω αυτό. Αν γίνει την Κυριακή. Άλλο λέω, προσπαθώ να τον τσιγκλίσω τώρα. Αν γίνει την Κυριακή εκλογές, δηλαδή. Προσπαθώ να τον τσιγκλίσω και να του υπενθυμίσω ότι έπρεπε να τάξει πίσω τον κόμμα. Έχει άδικο ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Α, και εσύ λες ότι δεν έχει άδικο. Τα ιστορικά στελέχη. Μα είσαστε και δύο στην κυβέρνηση. Δύο λεπτά. Πρέπει να κάνει κάτι κυβέρνηση. Επειδή είμαστε στην κυβέρνηση. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Να απαντήσουμε λίγο.
Επειδή είμαστε στην κυβέρνηση. Ένα λεπτό, κύριε Οικονομέα. Πρέπει να κάνει κάτι κυβέρνηση. Εσείς επιτρέπετε. Πρέπει να κάνει κάτι κύριε Οικονομέα. Μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε. Με παρακολουθείς πάντα. Ναι. Απολύτως. Λέω λοιπόν το εξής. Ιδιαίτερα τα ιστορικά στελέχη των δύο συγκυβερνών των κομμάτων έχουμε πολύ βαριά την ευθύνη αυτό το χρονικό διάστημα. Καθώς η αντίστροφη μέτρηση προχωρεί για να φτάσει η κλεψίδρα να τελειώσει τον προσεχή Φεβρουάριο. Ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει άμεσα και να είναι στοχευμένο. Και να γίνει στο σωστό χρόνο και στο σωστό τόπο. Και προς τις σωστές κοινωνικές κατηγορίες. Δεν καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει να πάει. Δεν καταλαβαίνετε. Όχι, πράξη λοιπόν. Ακούστε λοιπόν την πράξη. Ακούστε λοιπόν την πράξη. Ακούστε την πράξη. Πες μας, πράξη. Θεωρώ ότι οι πολιτικές που ακολουθήσαμε με πρώτο εμένα. Για να μην λέτε ότι βάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Με πρώτο εμένα. Οι πολιτικές που ακολουθήσαμε κάτω από τις έκτακτες ανάγκες που διαμορφώθηκαν από το μνημόνιο, γιατί είχαμε έκτακτες ανάγκες, έκτακτα μέτρα, οδήγησαν σε μια υπερβολική, δραματική, ασφυκτική φορολόγηση του μικρομεσαίου νοικοκυριού. Άρα, από ώρα σε ώρα, όχι από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα πρέπει στα πλαίσια των πολύ ισχνών δυνατοτήτων που έχουμε, αλλά υπάρχουν, να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Να κάνουμε το βρόγχο ο λιγότερο ασφυκτικό, να μην σφίγγει τόσο πολύ το λαιμό. Και να το καταλαβαίνει ο κόσμος από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Αντικειμενικές τιμές. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή. Αυτό το έργο που κάναμε αυτόν τον καιρό, δεν μπορεί λοιπόν να μην το εκμεταλλευτούμε και να μην το κάνουμε. Ακριβώς.